Να καλημερίσουμε τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, να δούμε τι λέει εκείνος μετά την χθεσινή ψήφιση κρατικοποίησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Τι αλλάζει δηλαδή σήμερα στην πράξη για μετόχους αλλά και για εργαζόμενους. Καλημέρα κύριε Μηταφίδη. Καλημέρα σας. Θα σας πω προκαταβολικά ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει από το 2010 με την προβλεπόμενη σύμβαση. Μια και ο οργανισμός αυτός, όπως ξέρετε, είναι κρατικοδίαιτος. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα μεικτό σύστημα το οποίο πολλές φορές σχολιάστηκε ποικιλότροπος. Ναι, ιδιωτικό μονοπόλιο με την ευγενική χορηγία του κράτους. Και την απόλυτη εποπτεία βεβαίως του κράτους. Ναι, και το εποπτεία μάλλον... Με τη συνενοχή θα έλεγα του κράτους, αν λάβουμε πώς... Όχι, εγώ την εποπτεία τη βάζω... Την εικόνα κακοδιαχείρισης που έχουμε και είναι πια όχι βεβαιωμένη από τους αρμόδιους ελεκτές του δημοσίου. Έπεται συνέχεια. Όταν μιλώ για εποπτεία, μιλώ για την τιμολογιακή πολιτική. Α, ναι, αυτός, αυτό λέω. Δηλαδή το κράτος όριζε την τιμή, οροφή... του εισιτηρίου για τους πολίτες. Αυτό λέω εποπτεία. Ωραία. Έτσι λοιπόν... γίνεται. Υπάρχει σύστημα δημόσιας μεταφοράς που να μην έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα λέει η άλλη πλευρά ότι το κόστος ήταν μεγαλύτερο, αλλά το κράτος μου έλεγε να το πουλάω το εισιτήριο 1 ευρώ και όχι περισσότερο όσο πραγματικά κόστιζε όλο αυτό το πράγμα, πέρα από την κακοδιαχείριση όπως είπατε ή δεν ξέρω τι άλλο υπήρξε εκεί μέσα. Αυτό είναι πια νομίζω κοινό μυστικό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η πόλη πρέπει να απαλλαγεί από αυτόν τον πολύχρονο βραχνά, ο οποίος είχε όπως ξέρετε και πολιτικές πλάκες. Mm-hmm. Σας άκουσα στην Βουλή που είπατε ότι είναι ένα μαγαζί του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Η επιτομή της πολιτικής διαπλοκής στην πόλη μας. Τώρα, οι αστικές συγκοινωνίες Αθήνας όχι. Ορίστε. Οι αστικές συγκοινωνίες Αθήνας δεν είναι. Όταν λέτε οι αστικές συγκοινωνίες... Το σύνολο των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα δεν είναι κάτι ανάλογο. Δεν ήταν ένα σύστημα το οποίο διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις χρόνια. Και αυτό. Και εκεί υπήρξαν σκάνδαλα οικονομικά και έχουν απολυθεί υπάλληλοι και κλοπή δημοσίου χρήματος υπήρξε και πολλά υπήρξαν. Κρατικός όμως ήταν εκεί. Αυτό βέβαια έχει σχέση, ναι. Εντάξτε κάτι, το κρατικό, ιδιωτικό, το μεν ιδιωτικό εξορισμού δεν είναι φιλανθρωπικό σωματείο, αλλά εργάζεται για το κέρδος. Στην περίπτωση που έχουμε δημόσιες μεταφορές υπό την διοίκηση του κράτους και τη διαχείρισή του, έχουμε πανεπένδυση. Επένδυση η οποία έχει κάθε χρόνο χρέη. Κοιτάξτε κάτι, δεν μπορεί να υπάρχουν κερδοφόρες δημόσιες συγκοινωνίες, το ξέρετε αυτό. Όπως και άλλοι κοινοφελείς οργανισμοί έχουν το ανάλογο οικονομικό κόστος, αυτό που βέβαια δικαιολογείται και όχι ότι γινόταν εδώ που γεμίζαμε το πιθάρι των Δαναΐδων. Ομιλώ για το κρατικό μοντέλο. Δηλαδή είστε της γνώμης ότι πρέπει να είναι κρατικές και ας μοιράζεται το έλλειμμα, τα χρέη, η κοινωνία, η πολιτεία. Κοιτάξτε κάτι, δεν είναι χρέη αυτά, είναι το κόστος της μεταφοράς, το οποίο για να μπορεί να είναι προσιτό στον κόσμο έχει το ανάλογο κόστος. Το πληρώνει αυτό λέω, το πληρώνει η κοινωνία. Αυτό ναι, λέω. Φυσικά ναι. Είναι μια υπηρεσία που παρέχεται όπως και από τα νοσοκομεία. Δεν μπορεί να προσδοκά κανείς κέρδος. Καλά, θα μπορούσε να υπάρχουν ορισμένες μέρες υπηρεσίες που κινούνται σφαίρα τα αυτονόητα. Αυτό βέβαια που δεν πρέπει να γίνεται και το ξέρετε είναι να υπάρχουν λοβιτούρες. Αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Ναι. Εκεί μπορεί να κάνει δουλειά η δικαιοσύνη. Εξάλλου αυτό που δρομολογούμε εμείς με την αποιδιωτικοποίηση, να καθιερώθηκε αυτός ο όρος του ΑΣΤ, έχει και ένα συμβολισμό, είναι ότι θα έχουμε πια μια διαφανή διαδικασία διαχείρισης των οικονομικών, διοίκησης, προμηθειών, χωρίς να μπαίνουν από τη μία τσέπη στην άλλη. Αυτό πώς τεκμαίρεται, γιατί οι κρατικές επιχειρήσεις στη χώρα μας και οι οργανισμοί όλοι είναι βρύθουν σκανδάλων. Δεν είναι μόνο το κράτος όπως θα είδε στη διοίκησή του, θα είναι και αυτοδιοίκηση, θα είναι και φορείς της πόλης. Κάτι που υπάρχει... εδώ δεν ξέραμε καν ποιο είναι το μετοχολόγιο του. Ναι. Υπάρχει παράδειγμα, κάτι ανάλογο για να μας πείτε ότι από εκεί τεκμαίρεται η άποψη ότι θα είναι καλύτερα να είναι κρατικές οι συγκοινωνίες. Στην Ελλάδα. Είπαμε ότι το σχήμα αυτό που δημιουργείται, όπως καταλαβαίνετε, θα συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών και οι εργαζόμενοι, πράγματα τρόπο που δεν συνέβαιναν πριν. Αυτό αποτελεί μια εγγύηση ότι θα υπάρχει κοινωνικός έλεγχος. Και εν πάση περιπτώσει, πάντοτε δεν μπορούμε να λέμε αν υπάρχει κάτι ανάλογο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι ανάλογο. Συμβαίνει όμως αυτό και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.
Έτσι, πουθενά δεν είναι ιδιωτικές οι συγκοινωνίες. Όχι, όχι, μην το λέτε. Στην κυριολεξία του όρου. Όχι, όχι. Υπάρχουν χώρες, δεν το έχω ψάξει πολύ. Στη Μάλτα, για παράδειγμα, είναι ιδιωτικές, είναι η Ισπανική εταιρεία που τις έχει αναλάβει και έχω πάει πρόσφατα να εκεί. Αυτό στη Μάλτα, δεν το έχω ψάξει. Εκεί το ξέρω γιατί το. Στο Παρίσι δεν είναι. Ναι. Έχουν κακές συγκοινωνίες στο Παρίσι. Το Παρίσι. Στο Βερολίνο. Το Παρίσι και το Βερολίνο. Πάρα πολύ καλές έχουν. Ναι. Ωραία. Άρα λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα μπορεί το δημόσιο, το κράτος δηλαδή, έχει δείξει δείγματα γραφής, καλής γραφής και μπορεί να διαχειριστεί ένα κοινωνικό αγαθό. Και καλής και κακής γραφής. Εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός να κοστίζουν οι συγκοινωνίες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από ό,τι κόστιζαν στην Αθήνα. Και από άψη χιλιομετρικών αποστάσεων και μεταφορικού έργου κτλ. Δεν ήταν ένα σκάνδαλο. Το ξέραμε όλοι μας στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Η μέτοχη λογικό είναι, δημεύεται η περιουσία που κατήχαν μέχρι το 19, την παίρνει το κράτος, δικαίωμά του είναι γιατί ψηφίστηκε ο νόμος. Με τους εργαζόμενους τι γίνεται? Αυτό το κάνει το κράτος με βάση σχετικό άρθρο του συντάγματος και φυσικά θα αποζημιωθούν για το μέρος της περιουσίας που δικαιούνται. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία θα ρυθμιστούν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα γίνουν οι μελέτες, οι ανάλογες από τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους, να δούμε τι χρωστάμε, τι μας χρωστούν και θα προχωρήσουμε. Ωραία, οι μέτοχοι είναι περίπου 200-210 από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι είναι γνωστό στο. Οι άλλοι 2.000 περίπου είναι απλοί εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ. Οι απλοί εργαζόμενοι, όπως ξέρετε, με βάση το νομοσχέδιο και γι' αυτό δεν προχωρούμε και σε διεθνή διαγωνισμό παρά την πίεση που ασκήθηκε από τους υπότες της αγοράς που έχουμε και στη Βουλή, θα περάσουν στο νέο φορέα. Ακούσατε και τον εκπρόσωπό τους, τον κύριο Τσερμενίδη. Ναι, 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 παρακολουθήσατε αυτή την παρακολουθήσατε. Μίλησα μαζί του χθες και την παρακολουθήσατε. Στη Βουλή, μίλησα, θα είδατε ότι είναι μετά το πέρας, ευνοϊκά προς αυτή την εξέλιξη που μετά έχουμε. Το πέρας τη συζήτηση την οποία παρακολούθησα, μίλησα για 15 λεπτά στο τηλέφωνο ο ίδιος με τον κύριο Τσερμενίδη, γιατί ήθελα να ακούσω τι έχει να πει, ναι, ο άνθρωπος. Ναι, εγώ το πρωί σήμερα, ναι. Όχι, εγώ μίλησα με τον ίδιο, σας λέω, όχι στο ραδιόφωνο, μίλησα πως ήταν προσωπικά ο ίδιος, ιδιωτικά. Και φυσικά πρέπει να πληρωθούν και τα πλήρωτά τους, αυτά όλα θα ρυθμιστούν. Όχι, δεν μιλώ γι' αυτό, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ενιαίο μισθολόγιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Ενιαίο μισθολόγιο σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣ, οι εργαζόμενοι δεν μιλάω για τους μετόχους, θα πάρουν πλέον χρήματα περίπου από 25 έως 35% λιγότερο από όσο παίρνουν σήμερα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε κάτι, το ενιαίο μισθολόγιο αφορά όλους τους εργαζόμενους, όπως καταλαβαίνετε, και από την άλλη μεριά βέβαια δεν μπορούσαμε να έχουμε με την ευγενική χορηγία του κράτους να έχουμε μισθούς αναντίστοιχους προς το έργο που πρόσφεραν τα Golden Boys του ΑΣΤ. Mm-hmm. Ορισμένα από τα Golden Boys του ΑΣΤ. Ναι, όχι, εγώ μιλώ. Όχι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, θα είναι στο ύψος των αποδοχών που έχουν σήμερα. Όχι, δεν έχουν μεγαλύτερες. Και μεταχείριση δεν δεχόμαστε. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά οι αποδοχές, σας λέω επειδή μίλησα μαζί τους, οι αποδοχές σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες από το ενιαίο μισθολόγιο. Το ενιαίο μισθολόγιο δεν έχει δώρα, παραδείγματι. Κοιτάξτε κάτι, αυτά τα ζητήματα θα τα δούμε στην πορεία του πράγματος και δεν νομίζω ότι οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ πολύ εύκολα θα αποδέχονταν αυτή τη λύση εφόσον πρόκειται να βγουν ζημιωμένοι. Εκεί όμως που δεν δικαιολογούνται υψηλοί μισθοί και αυτό αποτελεί και μια άνηση μεταχείριση προνομιακή για ορισμένους, αυτό κατά τη γνώμη μου καλώς γίνεται. Καλώς τι, μιλάτε για ψηλό. Εκεί που υπάρχουν μισθοί που δεν δικαιολογούνται. Δεν μιλάω εγώ για τους ψηλόμισθους, αγαπητέ μου κύριε Μεταφίδη. Μιλάω για τους εργαζόμενους, τους ξεχώρισα. Είπα, οι μέτοχοι καλά κάνετε, τους πήρα την περιουσία. Δεν είναι μόνο οι μέτοχοι, είναι και κάποιοι διοικητικοί. Ωραία, είναι αυτοί. Οι εργαζόμενοι, οι αμυγός εργαζόμενοι. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε κάτι. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι οποίοι χρόνια ολόκληρα υμνολογούσαν τις περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας που είμαστε αυτή τη στιγμή να βγαίνουν λαύροι υπέρ του να διατηρηθούν ορισμένες προνόμια. Όχι, εγώ δεν λέω να διατηρηθούν. Απλά λέμε τι θα ισχύσει. Με ενιαίο μισθολόγιο δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ενιαίο μισθολόγιο σημαίνει αυτό που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους. Θα ρυθμιστούν αυτά τα ζητήματα και ως προς τις αποδοχές τους. Αυτά θα γίνουν την αμέσως επόμενη περίοδο με πλήρη διαφάνεια και χωρίς να υπάρχουν οι γνωστοί εκβιασμοί που των μετόχων της προηγούμενης δεν θα μπορούσε. Οι οποίοι τους άφηναν απλήρωτους ενώ το κράτος τους επιχορηγούσε τακτικά. Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε τη λήξη τον Δεκέμβριο του 19 αυτής της ιστορίας, γιατί έτσι κι αλλιώς είχε καταληκτήρια ημερομηνία. Μα η οριστική λύση θα είναι μέχρι και το 19. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για αυτή την οριστική λύση. Ναι, αυτό, αλλά οι μισθοί αλλάζουν από σήμερα, κύριε Μηταφίδη. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μας,
οι οποίοι ήταν νύχοι με κρέας με αυτό το σκανδαλώδες καθεστώς στην πόλη, από το οποίο υπέφερε όλη η πόλη. Ναι. Άρα το κόστος θα επιμεριστεί και στους εργαζόμενους. Βέβαια, σας είπα, οι μέτοχοι είναι απέναντί σας έτσι κι αλλιώς, το έχετε ξεκαθαρίσει, γιατί εδώ και 60 χρόνια συνέβαιναν διάφορα πράγματα, όπως λέτε. Άρα και οι εργαζόμενοι πρέπει να σηκώσουν. Δεν τα λέω εγώ, συνέβαιναν. Όχι, λέτε στην κουβέντα. Αυτό που λέω εγώ δεν είναι ισχυρισμός, είναι κοινή συνείδηση στην πόλη. Εννοώ στην κουβέντα μας τα λέτε. Αλλά θα επιμεριστεί το βάρος και στις πλάτες των εργαζομένων. Γιατί δεν θα βγει στις πλάτες των εργαζομένων? Δηλαδή εσείς τώρα τι λέτε, ότι η λύση αυτή που προτείνουμε εμείς θα αποβεί σε βάρος των εργαζομένων και οι εργαζόμενοι αυτοί? Μιλάμε για κρατικοδίαιτο οργανισμό. Τι μου λέτε τώρα? Δηλαδή τι, είχαμε μία ανθούσα ιδιωτική επιχείρηση και την κρατικοποιούμε για να εις βάρος των εργαζομένων? Δεν μιλάμε για ένα σκάνδαλο πολύχρονο, για ληστεία δημοσίου. Ωραία, πράγματος. Θα μπορούσε. Κοιτάξτε, αγαπητέ μου, κύριε. Πάμε σε ένα καθεστώς εξυγίανσης. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε. Υπάρχουν τρόποι να λύσει κανείς πρόβλημα. Είναι θέμα το πώς θα αντιμετωπίζει. Δηλαδή, ένας δημόσιος διεθνής διαγωνισμός θα ήταν η καλύτερη λύση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Επιλέξτε. Ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός που λέτε εσείς, που τώρα αναφέρεστε στους εργαζόμενους, θα απέβαινε σε βάρος των εργαζομένων. Δεν ξέρω. Εγώ μιλώ για τις εργαζόμενες. Θα τους προλάβαιναν από μηδενική βάση. Έτσι δεν γίνεται. Δεν αυτό λένε παντού. Και το ακούσαμε και με στη Βουλή. Έχουμε εκεί τους. Όχι, τους όρους τους βάζει. Τα λοιπά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πώς να τους πω. Τους όρους. Οι νομίζουν ότι ο ανταγωνισμός είναι. Κύριε Μηταφίδη, μην βρίζετε τόσο πολύ την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτή σας πληρώνει όλους. Ορίστε. Μην βρίζετε τόσο πολύ την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτή πληρώνει όλους σας. Τι πληρώνει αυτή? Τα χρήματα που πληρώνεστε όλοι εσείς στο δημόσιο. Εσείς που είστε υπέρ του ανταγωνισμού. Και γιατί λέει πρέπει να διατηρηθεί αυτό το μονοπόλιο? Όχι, θα μπορούσε η πολιτεία να βάλει. Από τη μία μεριά μιλάτε για τους εργαζόμενους που θα χάσουν, από την άλλη μεριά λέτε γιατί γίνεται διεθνής διαγωνισμός. Ναι, το διεθνή διαγωνισμό. Δεν διαλέξαμε το διεθνή διαγωνισμό για αυτό το λόγο. Όχι. Για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Μάλλον δεν ξέρετε τι είναι ο διεθνής. Όχι, μάλλον δεν ξέρετε τι είναι ο διεθνής διαγωνισμός. Το διεθνή διαγωνισμό το προκυρήσεις εσύ βάζοντας 5 όρους. Θα έλεγες. Εγώ απαιτώ όσοι θέλετε να πάρετε μέρος να διασφαλιστούν αυτές οι θέσεις. Απαιτώ 5 γραμμές, απαιτώ 3 τερματικούς σταθμούς, απαιτώ αυτό. Ελάτε κύριοι, τι λεφτά δίνετε για αυτό το πράγμα? Αυτό είναι διεθνής διαγωνισμός. Τώρα, αυτά στο άγριο καπιταλισμό που ζούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί αυτός έχει, είναι πια ο αστερισμός στον οποίο κινούνται όλοι, είναι λιγάκι, πώς να σας πω, μεταφυσικά. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό και το ζούμε και βλέπετε μετά δίνεται ολόκληρη μάχη από την πλευρά του κράτους να διασφαλίσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, στο λιμάνι γιατί κάναμε διεθνή διαγωνισμό και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε και βγήκαμε με χαλιά κόκκινα και πανηγυρίσαμε και εγώ μαζί σας? Εντάξει, στο λιμάνι μπορεί να το καταφέραμε αυτό και δεν έχει τελειώσει ακόμη και η υπόθεση αυτή. Όχι, τέλειωσε στο λιμάνι. Γιατί πότε τέλειωσε? Να μην συμβεί και εκεί το ίδιο. Όχι, τέλειωσε. Έχουμε αυτά και με την Κόσκο στον Πειραιά που δόθηκε μάχη για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Άλλο λέω, κύριε Μηταφή, στο λιμάνι τα καταφέραμε. Τα καταφέρατε, δηλαδή βάλαμε κάτω τις προϋποθέσεις και είπαμε διεθνής διαγωνισμός, διασφάλιση θέσεων κλπ. Τα καταφέραμε. Εδώ γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει? Δεν θέλαμε να θέσουμε ένα δημόσιο οργανισμό σε μια τέτοια περιπέτεια με τους όρους του ανταγωνισμού. Μάλιστα. Είναι πολιτική επιλογή αυτό. Δεν θέλαμε να έχουμε νέες αναταράξεις. Και θέλουμε να πάμε όσο γίνεται πιο ομαλά στο νέο φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Πώς θα γίνεται η συμμετοχή, πώς θα είναι? Να συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο και η Ένωση Δημοσιοπαλικών Οργανώσεων που εκπροσωπούν, αν θέλετε, το σύνολο των εργαζομένων. Να συμμετέχουν εννοείται στα διοικητικά συμβούλια που θα καθορίζουν τη στρατηγική του οργανισμού. Αυτό, να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια κλπ. Αυτό εννοείται? Βεβαίως να συμμετέχουν. Φυσικά. Ναι, όχι, αυτό ρωτάω για φυσικά, να ξέρω. Η κρατικοποίηση, όπως την ονομάσαμε, του ΑΣ πρέπει να σημαίνει και την κοινωνικοποίησή της. Και ήδη δημιουργείται κίνημα μέσα στην πόλη. Μία σειρά. Σήμερα, μάλιστα, από ό,τι πληροφορήθηκα στην ΕΔΟΘ, θα υπάρξει και συνάντηση των φορέων της πόλης που θα προωθήσει ακριβώς το ζήτημα αυτό του νέου δημόσιου φορέα. Άρα ένα όργανο, ένα όργανο. Και καλά κάνουμε, γιατί οι μεταβολές χωρίς τη συμμετοχή των ανθρώπων δεν μπορούν να γίνονται. Δεν είναι θέμα μόνο νομοθετικών ρυθμίσεων. Άρα λέτε. Ανοίξαμε το δρόμο. Το στοίχημα παραμένει. Ναι. Άρα λέτε, διεθνής διαγωνισμός δεν θα μπορούσε να γίνει. Έτσι, γι' αυτό επελέγει η κρατικοποίηση. Ναι, λέτε, να μπουνε... ναι, λέτε να μπουν εργατικά κέντρα. Όταν λέτε η κοινωνία να συμμετέχει, εργατικό κέντρο, ποιοι άλλοι να συμμετέχουν σε αυτό το όργανο, λέτε? Ήδη συμμετέχουν. Θα υπάρχει το Σωματείο των Εργαζομένων. Εγώ προτείνω, δεν έγινε αυτό δεκτό. Ελπίζω
το επόμενο διάστημα ήταν και η Ένωση Δημοσιοπαλλικών Οργανώσεων, οι μεγάλες συνδικαλιστικές φορείς των εργαζομένων της πόλης. Αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα και τα υφίστανται δεν πρέπει να έχουν γνώμη. Δεν έχουν. Βεβαίως. Όχι απλώς συμβουλευτικοί. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης, όπως και η αυτοδιοίκηση, να έχουν αποφασιστική γνώμη. Ναι, αν εννοείται. Εφόσον πρόκειται για δημόσιο έργο. Ναι, αν εννοείται στα διοικητικά συμβούλια εκπρόσωποι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί αυτά τα όργανα από αυτούς απαρτίζονται, οκ, το καταλαβαίνω. Το κράτος και οι δημόσιοι υπάλληλοι, στο όνομα της κοινωνίας των πολιτών, θα διαχειρίζονται τις αστικές συγκοινωνίες. Το εργατικό κέντρο είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, στη σύνθεσή του, ναι. Λέω είναι δημόσιοι υπάλληλοι στο εργατικό κέντρο. Σας είπα στη σύνθεσή του, ναι, γιατί ο συνδικαλισμός δυστυχώς είναι υπόθεση του δημοσίου ή ευτυχώς, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Το εργατικό κέντρο είναι υπάλληλοι του δημοσίου. Η σύνθεση, επαναλαμβάνω, το λέω για άλλη φορά. Όπως και η ΓΕΣΕ, η σύνθεση, τα μέλη δηλαδή, είναι από φορείς στους οποίους ο συνδικαλισμός. Το εργατικό κέντρο συμμετέχει στον ιδιωτικό τομέα. Δέκο παλαιότερα τράπεζα. Το καθημαγμένο ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πολύ ασχολείται με τα συνδικαλιστικά. Το καθημαγμένο ιδιωτικό τομέα. Τον ξέρουμε. Που έχουν αφήσει χιλιάδες ανθρώπους απλήρωτους. Δέστε τι γίνεται σήμερα στην Γυρομέντικα. Πόσο καιρό έχουν να πληρωθούν. Δεν ξέρω το ταμείο της Γυρομέντικα. Ή να πάμε στις επιχειρήσεις Καρυπίδη. Και να μας λέει ο Άριος Πάγος ότι δεν τρέχει και τίποτα. Ναι. Δεν είναι βλαπτική μεταβολή. Mm-hmm. Άρα λέτε ότι πλέον συνεχίζουν οι Έλληνες εργοδότες να είναι στιγνοί φεουδάρχες οι οποίοι θέλουν το κακό του εργαζόμενου, έχουν λεφτά και δεν τους πληρώνουν. Αυτό λέτε. Πολλοί έχουν και δεν πληρώνουν. Άλλο αυτό. Αλλά πολλοί δεν έχουν. Που ζούμε και δεν το πληροφορούμε. Κύριε Μεταφίδη, ενδεχομένως δεν είναι σαφές σε πολλούς από εσάς το τι σημαίνει να δίνεις 60% του τζίρου στην φορεία. Δεν είναι σαφές. Ορίστε. Λέω, ενδεχομένως δεν είναι σαφές σε πολλούς από εσάς, γιατί δεν έχετε ασχοληθεί με την ιδιωτική οικονομία. Τι σημαίνει. Πολλούς από εσάς, λέω, τι σημαίνει το 60% του τζίρου σου να το δίνεις στην εφορία. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμη. Όπως θα πρέπει να εξηγήσετε. Πώς είναι η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Πλέον ελάχιστη. Εδώ και χρόνια με τα μνημόνια. Εδώ με τα μνημόνια. Ελάχιστη είναι. Ξεχνάτε ότι εδώ είχαμε καθεστώς φορολογικής ασυλίας. Είχαμε, αλλά έχει 7 χρόνια, 8 είναι χρόνια. Εθνικό σπόρ ήταν η φοροδιαφυγή. Ήτανε, σας λέω, κύριε Μεταφύγη. Με τις πλάτες της πολιτικής εξουσίας. Άρα αυτό το διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα το οποίο κατέστρεψε τη χώρα είχε φροντίσει για αυτή την υπόθεση. Άρα οι ιδιώτες που έχουν επιχειρήσει τις κλείνουν. Άρα οι ιδιώτες που κλείνουν τις επιχειρήσεις το κάνουν. Κοιτάξτε, όλες αυτές οι πολυτελείς βίλες, όλη αυτή η ρεμούλα. Ναι. Πώς έχουν δημιουργηθεί. Άρα λέτε ότι όλα αυτά τα λουκέτα που μπαίνουν κάθε μέρα. Είναι αξιοπαθώντες είναι. Ακούστε με, δεν ακούω την ερώτηση. Άρα λέτε αυτά τα λουκέτα που μπαίνουν κάθε μέρα είναι από βίτσιο των ανθρώπων που μπορούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις, αλλά δεν τις κρατάνε. Θέμα βίτσιο είναι, έτσι είναι αυτό το σύστημα, έτσι δουλεύει. Όχι, λέω, κλείνουν οι ιδιώτες τις επιχειρήσεις τους. Δεν το εφεύρα εγώ είμαι αντίπαλός του. Αλλά είναι το κόστος που πληρώνει η κοινωνία και οι ίδιοι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία. Συνεπώς τα λουκέτα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην αγορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επειδή έχει βίτσιο εργοδότης να κλείσει την επιχείρηση. Τώρα κοιτάξτε, υπάρχουν λουκέτα και λουκέτα. Γιατί ξέρετε ότι η κρίση από την άλλη μεριά οδηγεί στη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Έτσι δεν είναι. Τις παλιές εποχές έτσι ήταν. Δεν ισχύει αυτό. Στοιχειώδη οικονομικά είναι αυτά. Τα διδάσκουν και στο σχολείο πια. Ναι. Έτσι γίνεται. Άρα συγκεντρώνεται, λέτε, ο πλούτος στην Ελλάδα, στα χέρια ορισμένων, έτσι. Βέβαια, δέστε τι γίνεται με τα κανάλια αυτή τη στιγμή, τι λέτε. Εγώ ξέρω τι γίνεται με τους εργαζόμενους στα κανάλια. Με τα κανάλια, δεν λέτε. Στους εργαζόμενους στα κανάλια, εμείς είπαμε ότι πρέπει να έχουν 400 εργαζόμενους. Και το ταμείο ποιος θα το βάλει. Το ταμείο ποιος το βάλει. Εσείς. Όχι, το ταμείο ποιος θα βάλει. Κάναμε άσχημα, λέω. Ναι, βέβαια, γιατί με υπογραφή δεν θεσπίζει θέσεις. Ορίστε. Με υπογραφή δεν θεσπίζει θέσεις. Επειδή υπέγραψες, δηλαδή, βγει μια άλλη κυβέρνηση, θα πει χίλιους εργαζόμενους στο κανάλι. Ποιος θα μαζέψει τα χρήματα για να τους πληρώσει. Δηλαδή, τι κάνουμε εδώ. Αυτά στηρίζονται, όπως ξέρετε, σε μελέτες. Η δουλειά της πολιτείας, της κυβέρνησης. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις, να βγαίνει πλούτος και να μοιράζεται. Πρέπει δηλαδή να νομοθετούμε την απληστία, αυτή που μέχρι τώρα ίσχυε. Αχ, πολύ εύκολο. Δεν μπορώ. Okay, εντάξει, κύριε Μεταφίδη, εντάξει. Οι αναξιοπαθούντες καναλάρχες δεν έχουν να πληρώσουν. Ναι. Πώς πλήρωσαν στον πρώτο διαγωνισμό, πού βρέθηκαν όλα αυτά τα λεφτά. Οι τέσσερις πλήρωσαν, οι πέντε. Φοπλιστές είναι, έχουν λεφτά. Γιατί να μην πληρώσουν. Ναι. Αζημίως και ακόπως εκμεταλλεύονται τις δημόσιες συχνότητες επί 27 χρόνια με τις πλάτες της πολιτικής εξουσίας. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι. Έτσι είναι, δεν διαφωνώ. Δεν το ξέρει, ο τελευταίος Έλληνας το ξέρει. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά δώσαν και πολλά. Δώσανε λεφτά, δώσανε δουλειά. Ακούστε με, κύριε Μεταφίδη, για να τελειώνει ο λαϊκισμός. Μου λέτε για τα λουκέτα. Ακούστε λίγο. Για τον μικρό επαγγελματία. Ακούστε με. Ο οποίος
έχει καταστραφεί είτε από το μετρό είτε από την έλλειψη αγοραστικής δύναμης. Δεν αναφέρομαι σε αυτόν. Αναφέρομαι σε αυτούς που συγκεντρώνουν τον πλούτο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι συγκεντρώνουν τον πλούτο επί σειρά ετών έδωσαν δουλειά σε εργαζόμενους, έδωσαν δουλειά στα ταμεία, έδωσαν λεφτά σε εσάς, όταν λέω σε εσάς το κράτος για να δουλεύει. Θα στηρίξουμε σε εθνικούς ευεργέτες. Όχι, αλλά αυτό το πράγμα τώρα να τους αδειάζεται τόσο εύκολα. Αυτό είναι κομμουνισμός. Δεν είναι λογική αυτό που λέτε. Αυτή τη θεωρία την ξέρουμε. Αν δεν υπήρχαν οι κεφαλαιοκράτες, τι θα κάνανε οι εργαζόμενοι. Δηλαδή τα παλιότερα ήταν οι φεουδάρχες. Έτσι είναι. Δεν είναι η ιστορία αυτή. Μπάστε, τόσο εδώ έχουμε βαθύτατη και ιδεολογική διαφορά. Ωραία. Έγινε. Να είστε καλά, κύριε Μηταβίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.